εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα. Πού αλλού να πάμε, Κύριε? Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο, ελίληθα ή να πας, ο πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Πάνε πολλά χρόνια από τότε που πρώτο εκφωνήθηκαν στο ξεκίνημα τούτης της ραδιοφωνικής συναλληλίας και από τότε επαναλαμβάνονται σχεδόν αδιαλείπτως στις πρώτες ανάσες τούτης εδώ της εκπομπής να μαρτυρούν πάντα το σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν. Άφτιδες την η κρίσης ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Ζούμε σε αυτές τις εποχές, αδελφοί μου, που φαίνεται η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων να προτιμούν το σκοτάδι. Τα λόγια του ψαλμοδού έρχονται σαν βάλσαμο τούτες τις ώρες να πέσουν πάνω στις ψυχές μας, αλλά και να μας βάλουν σε έναν αγώνα, σε έναν αγώνα ανυποχώρητο για να τα διαψεύσουμε. Ναι, σώσον με, Κύριε, ότι εκλέλειπε νόσιος, ότι ολιγώθησαν εαλήθειε από τον ιόν των ανθρώπων. Έως πότε, Κύριε? Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων, του ιδίν ή εστίν συνιών ή εξητών των θεών, πάντες εξέκλειναν άμα ηχριώθησαν, ουκέστη ποιόν Χριστότητα, ουκέστην έως ενός. Αυτός ο ένας είμαι εγώ, είμαι εσύ, είμαστε όλοι μας. Και πρέπει όλοι μας να παλέψουμε ώστε αυτή η θλιβερή, η αέναη διαπίστωση του Ιερού Ψαλμοδού στις μέρες μας ιδιαιτέρως να διαψευστεί. Και ο Θεός να μετανοήσει. Να αλλάξει δηλαδή το νου, να αλλάξει τις αποφάσεις του. Καλούμαστε σήμερα όλοι εμείς
να γίνουμε οι σύγχρονοι Νινεβίτες. Να ελκύσουμε το φως του Χριστού μας, το αληθινό φως του φωτοδότη πλάστη μας, να πλημμυρίσει τις ψυχές μας, να φωτίσει τον λίχνο της ύπαρξής μας και έτσι να διώχνει μακριά από το δρόμο της ζωής μας το σκοτάδι της συμφοράς, του φόβου, της πλάνης και του θανάτου. Πολύ σας ευχαριστούμε για όλα τα μηνύματα που καταφθάνουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της εκπομπής μας entofoti@yahoo.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, και πολύ σας ευχαριστούμε για όλες τις προτάσεις που συχνά πυκνά έρχονται με πολύ όμορφα λόγια, λόγια αγάπης και ευγνωμοσύνης για αγίους και μεγάλες μορφές της χριστιανικής ορθοδόξου πίστεως μας. Ευχηθείτε όλα συν Θεώ, όσο ο Κύριος το επιτρέπει, να ακούγεται αυτή εδώ η εκπομπή, να βρουν τον τόπο τους. Ερχόμαστε τούτες τις ώρες και αγκαλιάζουμε νοερός όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι οι μπροστάριδες μας, οι μπροστάριδες σε αυτήν την ραδιοφωνική συμπόρευση, σε αυτήν την συναλληλία. Οι άνθρωποι της Οδύνης μα και της Ελπίδας, οι νυχτερινοί μας ακροατές, όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται σε επανάληψη στα νυχτερινά προγράμματα των σταθμών. Παίρνουμε δύναμη από τη δύναμή τους, υπομονή από την υπομονή τους, και τους ζητάμε συνεχώς να εύχονται για όλους μας να φτάσουμε στο τέλος αυτής της διαδρομής, στον Γολγοθά της ζωής του καθενός, που φωτίζεται από τις ολόλαμπρες ακτίνες, το ανεσπέρου φωτός της Αναστάσεως και της αιωνίου ζωής. Πολλές ευχαριστίες σε όλους τους συνεργάτες της εκπομπής μας, αυτούς τους ανθρώπους που μοχθούν, ώστε και στο ομότιτλο ιστολόγιο μας να υπάρχουν διάφορες παράμετροι, όπως ηχητικό αρχείο εκπομπών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο YouTube και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί να καταγράφονται συνοδευμένα από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους ανθρώπους που διακονούν στους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Ιερών Μητροπόλεων της πατρίδας μας, που φιλοξενούν σε εβδομαδιαία βάση εδώ και πολλά χρόνια στα προγράμματά τους την εκπομπή μας. Οι μέρες και ώρες μετάδοσης μπορείτε να βρείτε, να πληροφορηθείτε για αυτές στο ομότιτλο ή στο λόγιο της εκπομπής. Και είναι αυτοί οι άνθρωποι στα ραδιόφωνα των Ιερών Μητροπόλεων που συνεχώς μοχθούν ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου. Και τους ευχαριστούμε πολύ, γιατί μας κάνουν πολλές φορές να αναφωνούμε και τον τίτλο της σημερινής εκπομπής, όταν είμαστε σταθερά συντονισμένοι σε αυτές τις ιερές συχνότητες, σε αυτούς τους ραδιοφωνικούς άμβονες, στα Ερτζιανά του Θεού, στα ουράνια ραδιοκύματα. Πού αλλού να πάμε? Πού αλλού να πάμε, Κύριε? Ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν κάποτε ένα παιδί που, όταν το ρωτούσαν τι ήθελε να γίνει όταν μεγαλώσει, απαντούσε με μια μακαρία αφελότητα: ή δεσπότης ή παπάς. Αδελφός αγαπητός και συνοδοιπόρος όλα αυτά τα χρόνια των εκπομπών,
Μεγάλωσε εκείνο το παιδί και λησμόνησε το παιδικό του όνειρο. Ζήτησε μάλιστα και αυτό το επιβάλλον μέρος της περιουσίας από τον πατέρα του και απεδίμησαν εις χώραν μακράν. Και συνάντησε εκεί λιμό και λιμό. Και φάγε και ξυλοκέρατα. Μα επέστρεψε κάποτε και είπε το ήμαρτον και ξαναφόρεσε την χιονοφεγγαρόφωτη πρώτη του στολή. Εκείνη την στολή την ξεχασμένη. Νεκρός ειν και ανέζησε. Απολωλός και ευρέθη. Θυμόταν πάντοτε με μια αλλιώτικη νοσταλγία εκείνο το παιδικό του ονείρατο. Αλλά πλέον η κούπα για να κεράσει γλυκό, ζεστό κρασί τον βασιλιά ήταν μεν κολλημένη καλά και πάλι συμπαγής, αλλά πάνω της φανερώνονταν αμέτρητα ραγίσματα. Θυμάστε αυτά τα λόγια του Αγίου Παϊσίου με τα ραγίσματα πάνω στην κούπα του βασιλέα. Και κύλησαν τα χρόνια και ολογύριζαν οι σελίδες του Ευαγγελίου μέσα στη ζωή εκείνου του παιδιού και γίνονταν σελιδοδείκτες της Αγίας Γραφής τα φιλεπίστροφα πάθη, μα και η λαχτάρα του για την ποθινή πατρίδα, ώσπου κάποια μέρα σημάδεψαν βιωματικά λίγους στίχους από του αγαπημένου μαθητή τα γραμμένα. Πολλοί ουν ακούσαντες εκ των μαθητών αυτού είπουν «Σκληρός εστίν ο λόγος, τις δύνατε αυτού ακούειν. Ιδώς δε ο Ιησούς εν εαυτό τη γονγίζουσι περί τούτου οι μαθητέ αυτού είπεν αυτής «Τούτο ημάς σκανδαλίζει. Εάν ουν θεωρείτε τον Υιόν του ανθρώπου αναβαίνοντα όπου είναι το πρώτερον, το πνεύμα εστίν το ζωοποιούν. Η σάρξ σου κοφελίου δεν. Τα ρήματα εγώ λαλώ ημίν. Πνεύμα εστί και ζωή εστίν. Αλυσίν εξ ημών την εσ ιού πιστεύουσιν. Ήδη γάρ εξ αρχής ο Ιησούς την εσυσίν ημί πιστεύοντες και τις εστίν ο παραδόσων αυτών και έλεγε «Δια τούτο ήρικα ημίν ότι ουδείς δύνατε ελθύν προς με. Εάν μη η δεδομένον αυτό εκ του πατρός μου». Εκ τούτου πολλοί απήλθον εκ των μαθητών αυτού εις τα οπίσω και ουκέτι μετ' αυτού περί επάτων. Είπεν ουν ο Ιησούς στις 12 «Μη και ημείς θέλετε υπάγειν». Απεκρίθη ουν αυτό Σίμων Πέτρος «Κύριε, προς τι να απελευσόμεθα, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις. Και ημείς πεπιστεύκαμεν και εγνώκαμεν ότι σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος». Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Ήρθε η στιγμή να ακουστεί φαινομενικά σκληρός και αποκρουστικός λόγος, δύσκολος, που δοκιμάζει την λογική από τα χείλη του Κυρίου μας. «Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα ενεμίμενη, καγώ εν αυτό». Και γόγγισαν κάποιοι μαθητές εκτός της χωρίας των 12 εκλεκτών του και σκανδαλίστηκαν και κλονίστηκαν. Ήρθαν λοιπόν οι θύελες και οι φουρτούνες σε εκείνο το παιδί της ιστορίας που λέγαμε πριν, σε εκείνο το παιδί που επέστρεψε, γιατί διαπίστωσε πως δεν ήταν όλα καλά καμωμένα στις επιστροφής τα λιμέρια, γιατί είδε πολλά στραβά σε κάποιους που έλαβαν την ευλογία να υπουργούν και να υπηρετούν, να διακονούν τον ουράνιο πατέρα. Και το πρώτο πράγμα που του ψιθύρισε ο μισόκαλος λογισμός ήταν «Φύγε πάλι
Αποδίμησε ξανά. Παράτα τους. Δεν αξίζουν. Γύρνα εκεί που ήσουν. Στα σκοτεινά, στα ανήλιαγα. Εκεί τουλάχιστον δεν είχε τέτοια υποκρισία, τέτοια διαβολή, τόση συκοφαντία, τόσο φθόνο. Υπάγε ο πίσω μου, Σατανά. Μονολόγησε. Και θυμήθηκε τον Πέτρο. Ο πόσο συγκλονιστικός ο λόγος του, μόλις ο Κύριος με ένα γλυκό παράπονο κοιτά τους εναπομείναντες και τους αποκρίνεται. Μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε? Ναι, θυμήθηκε τον Πέτρο και έβαλε στο στόμα του εκείνη την δύσκολη, πειραστική ώρα τα δικά του αλυσμόνητα λόγια, και συνεχώς τα επαναλαμβάνει και δίνει έτσι, και δίνει και έτσι απάντηση στον μισαρό τον λογισμό. Πού αλλού να πάμε, Κύριε? Προς τι να πελευσόμεθα? Έχεις ρήματα ζωής αληθινής και αιώνιας. Εσύ είσαι η ζωή, η ελπίδα, το φως και η αλήθεια. Πού αλλού να πάμε? Αδελφοί μου, υπάρχουν και στις μέρες μας τις τόσο σκοτεινές λόγοι και ρήματα που βγαίνουν από χείλη ταπεινών του κόσμου, που κάνουν κάποιους να γονγίζουν και να δυσανασχετούν. Ένα παράδειγμα. Ακόμα και την σκόνη μόλις σαρώνουμε και σκουπίζουμε από το πάτωμα της εκκλησίας, πρέπει να μην την πετάμε μαζί με τα υπόλοιπα σκουπίδια, αλλά στο χωνευτήρι να την αδειάζουμε. Έλεγε μάλιστα ένας αγιασμένος γέροντας των ημερών μας, των εσχάτων χρόνων, με αυτήν την σκόνη να αληφόμαστε. Και κάποιος αδελφός μας σχεδόν τον ηρωνεύτηκε αυτόν τον λόγο. Ας την καταπιούμε κιόλας, την σκόνη, είπε. Άλλο προφανώς ήθελε να φανερώσει εκείνος ο γέροντας, αδελφέ μας. Όπως και ο Χριστός μας τότε με εκείνο το «Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα». Θα μείνουμε λοιπόν δίπλα στον Κύριο, στο φως του αληθινού, ακόμα κι αν φύγουν οι περισσότεροι γονγίζοντας. Μικρά ζήμη, όλον το φύραμα ζήμη. Μα και γιατί για εκείνον δεν θα βρει κανείς να πει τίποτα? Ψεγάδι στον τέλειο Θεό και άνθρωπο δεν υπάρχει το ελάχιστο. Όσοι τον υπηρετούν, όσοι τον υπουργούν, στο θεϊκό θυσιαστήριο, στα μυστήρια της Ορθοδόξου πίστεώς μας, είναι άνθρωποι και το πίπτην είναι ανθρώπινο. Το μετανοήν δε θεϊκό. Θα θυμόμαστε πάντοτε τον Πέτρο, την αυθόρμητη και γνήσια αποκρισή του, την ομολογία του Ορθοδόξου Τριαδικού Κυρίου, του Χριστού μας, του Υιού του Ζώντος Θεού, μαζί του έως εσχάτων. Πού αλλού να πάμε, Κύριε? Από το διαδικτυακό Αγιώρος.net και ένα κείμενο του αδελφού μας του Διονυσίου από το 2010, από την στιγμή που οι Απόστολοι, αυτοί οι άξιοι κατά πάντα κλητοί του Θεού, κατά την προαιώνια ανεξιχνία στη Βουλή Του να σώσει το πλάσμα Του από την φθορά και τον θάνατο και τον κλειό του διαβόλου, παράτησαν τα πάντα και τον ακολούθησαν. Ένα πράγμα είχαν στο νου τους και στην καρδιά τους, ότι ο Κύριος και δάσκαλός τους είχε να δώσει κάτι που κανείς μέχρι τότε, αλλά και ποτέ εις τον αιώνα, δεν είχε και δεν έχει. Είχε αιώνιο λόγον και ζωή, γιατί ήταν και είναι ο ίδιος ο λόγος και η ζωή,
και τα πάντα εν πάση είχε και έχει να δώσει τον ίδιο τον εαυτό του για τον κάθε πονεμένο, αδικημένο, κουρασμένο και χαμένο άνθρωπο της κάθε εποχής. Ότι τα ρήματα που εξέρχονταν από το Πανάγιον στόμα του ήταν αιώνια ρήματα, υποστατικά ενεργούμενα, δυναμικά και παντοκρατορικά. Ότι ο Κύριος αυτό που θα πει και αυτό που θα υποσχεθεί μένει στον αιώνα. Και γι' αυτό τα άφησαν όλα, όλους και όλα. Την στιγμή που ο Μέγας Απόστολος, Άγιος και μαρτυρικός, ηρωικός και παιδί στην καρδιά, Πέτρος, εκφωνεί μια από τις συγκλονιστικότερες φράσεις στην ιστορία του κτιστού κόσμου, αυτό το φοβερό «Κύριε, προς τίν απελευσόμεθα, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις». Τίποτα πια δεν είναι το ίδιο. Τη στιγμή που ο Απόστολος των Εθνών, ο πρώην ζηλωτής Διόκτης Παύλος, βλέπει τον Κύριο και μεταστρέφεται ολοκληρωτικά, ανήκων πια αιωνίως στην παράταξη των στρατιωτών του Χριστού, ως όπλων ακαταμάχητων και αίτητων, τίποτα πια δεν είναι το ίδιο. Οι Απόστολοι καθημερινά και αιώνια μας διδάσκουν ότι το να γνωρίσεις τον Χριστό πρέπει να είναι μια μοναδική στιγμή στη ζωή σου, όπου θα πάρεις μια μεγάλη απόφαση. Ότι τίποτα πια δεν θα είναι το ίδιο, ότι θα τον ακολουθήσεις έως το τέλος, παρά τις πτώσεις, παρά τις αμφιβολίες, παρά τις αστοχίες, παρά τις θλίψεις, παρά τις εν σοφία εγκαταλείψεις και παραχωρήσεις του, που γίνονται για την τελείωσή σου. Ότι μόνον αυτός ο Κύριος ο Θεός έχει και κατέχει ρήματα ζωής αιωνίου, μόνο αυτός είναι η αλήθεια, η οδός, η ζωή και το περισσόν αυτών. Τελικά οι Απόστολοι δεν διδάσκουν απλά ηθική, εντολές, ευσέβεια, κοινωνικό αισθητήριο, αρετές και κενή θρησκεία, πίστη. Πολύ περισσότερο από αυτά διδάσκουν ηρωισμό και αυταπάρνηση, θυσία υπέρ του θυσιαζομένου Κυρίου. Διδάσκουν ότι κάποτε έρχεται η στιγμή για όλους όπου τίποτα πια δεν είναι το ίδιο και ότι τα πάντα σταματούν. Η στιγμή όπου δεν έχουμε πού αλλού να πάμε. Η στιγμή που πρέπει να ακολουθήσουμε τον δρόμο της καρδιάς και όχι του νοός. Όχι συναισθηματικά, όχι γλυκερά και ρομαντικά. Αυτά δεν αρμόζουν σε στρατιώτες του Χριστού, αλλά με θάρρος, με ένθεο πόθο και ζήλο, με διάθεση θυσίας και ενέσεως, ως οσμή ευωδίας πνευματικής και ομένη στο θυμιατήρι της καρδιάς. Οι Απόστολοι κάθε στιγμή μας καλούν στην κλίση του Θεού, στα αιώνια ρήματά Του, στον δρόμο της Σταυρώσεως αλλά και της Αναστάσεως. Γι' αυτό είναι που μας κάνει περισσότερο από το καθετή μοναδικά, θα λέγαμε, ακριβώς αυτό το για το οποίο πλαστήκαμε. Ανθρώπους προορισμένους να γίνουμε θεοί κατά χάριν, ήθε να πρεσβεύουν υπερημών οι Άγιοι Απόστολοι του Κυρίου και να μας δωρίζουν λίγο από τον ηρωισμό και την θυσιαστική τους μεγαλοπρέπεια, ως καταξιωμένα εν τη μνήμη του Θεού, θεούμενα και θεοειδίοντα, ως αυτοί που δικαιώνουν την ίδια τη δημιουργία παρά τις αστοχίες του γένους των ανθρώπων. Γιατί όσο αξίζει μια ψυχή σε σωσμένη, δεν αξίζει όλο το ορατό σύμπαν και όλοι οι κτήσεις. Και κάποιος σοφός και Άγιος Γέροντας κάποτε είχε πει ότι και μια μόνο ψυχή να σωθεί. Ο Θεός εδικαιώθη δια την δημιουργία του κόσμου. Και οι Απόστολοι το πιστοποιούν αυτό 20 αιώνες τώρα. Ας έχουμε την ευλογία και την ευχή τους στον αγώνα. Αμήν. Του μακαριστού πατρός Σημειώνος Κραγιόπουλου το κείμενο που ακολουθεί. 10 χρόνια πριν το προηγούμενο, εδώ θα πάμε 30 και πλέον πίσω. Όταν είναι θέμα πίστεως, τότε δεν υπάρχει τίποτε να σε εμποδίζει. Τα παίζεις όλα για όλα. Όταν είναι θέμα πίστεως.
και την ησυχία αφήνει κανείς και την οποιαδήποτε άλλη πνευματική βόλεψη και ξεπερνάει την όποια δυσκολία για να αγωνιστεί υπέρ της πίστεως. Γιατί η αληθινή πίστη είναι η σωτηρία. Δεν είναι η πίστη, ας πούμε, απλώς κωδικοποίηση κάποιων νόμων που πρέπει να τους μάθει κανείς και να τους γνωρίζει, αλλά είναι η ζωή. Κάποια φορά, αφού δίδαξε ο Χριστός μας πολύ από τον ευρύτερο κύκλο των μαθητών του, επειδή δεν δέχονταν τον λόγον του, έφυγαν και δεν πήγαιναν πια μαζί του και ο Κύριος είπε στους 12 «Μη και εμείς θέλετε υπάγειν». Και οι μαθητές με το στόμα του Πέτρου είπαν «Κύριε, προς τι να απελευσόμεθα, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις». Τα λόγια δηλαδή του Χριστού μας δεν ήταν μια διδασκαλία, μια κάποια διδασκαλία, μια κάποια φιλοσοφία. Ήταν λόγια ζωής, της αληθινής ζωής, της θείας ζωής. Και όταν κανείς έχει τη ζωή, τη θεία ζωή, έχει σωτηρία. Είναι στη σωτηρία, είναι σε σωσμένος. Όταν δεν έχει θεία ζωή και είναι μέσα του η αμαρτία, δεν είναι σε σωσμένος. Η πίστη λοιπόν, η αληθινή πίστη είναι σωτηρία. Και γι' αυτό όπως αξίζει κανείς να μαρτυρήσει για να ζήσει κατά Θεόν, έτσι αξίζει να μαρτυρήσει, αξίζει να πάθει τα πάντα και να υποστεί τα πάντα για την αληθινή πίστη. Όπως ο Άγιος εγκατέλειψε την οποιαδήποτε βόλεψή του υπέρ της πίστεως, γιατί αυτό ήταν η σωτηρία. Γι' αυτόν και η σωτηρία για όλον τον λαό, αυτή η αληθινή πίστη. Δια ταύτα λοιπόν πέμπεται εξόριστος εις μίαν φυλακήν κατά το μέρος της Θράκης. Επειδή δε επέμενεν εις την ορθοδοξίαν της πίστεως, τούτου χάριν έκοψαν την χείρα και την γλώσσαν του και από εκεί τον έπεμψαν εξόριστον εις την των λαζών χώραν. Και εκεί μένον 3 χρόνους και μόνος του υπηρετών εις τας ιδίας του χρίας έγινε πλήρης ημερών. Ο λίγον δε ασθενήσας ανεπαύθειαν Κυρίου και ενταφιάστη στο εκεί μοναστήριον του Αγίου Αρσενίου. Ενεργών καθεκάστην ημέραν πολλά θαυμάσια. Λέγουσι δε ότι και αφού έκοψαν την ιεράν γλώσσαν του, αποκατέστη πάλιν αυτή παρά Θεού υγιής ως το πρώτερον, όθεν και ελάλη τρανός και καθαρός με αυτήν εν όσο ήτο εις την παρούσαν ζωήν. Από τους 2 δε μαθητάς του, τους ονομαζομένους Αναστασίους, του μεν μεγαλυτέρου κατά την ηλικία Αναστασίου έκοψαν την γλώσσαν και την χείρα παρομοίως, ως και του διδασκάλου του, και εξόρισαν αυτόν εις μακρινών τόπων. Ο δε νεότερος Αναστάσιος επέμφθηκε αυτός εξόριστος εις εν φρούριον της Θράκης και εκεί τελειώσα στην ζωήν ανεπαύθη εν Κυρίω. Αναφέρεται εδώ ο μακαριστός πατήρ Σημεών Κραγιόπουλος στο βίο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού και μας καλεί ο μακαριστός πατέρας να κάνουμε το παν για τη σωτηρία της ψυχής μας. Αυτό που πρέπει να μας νοιάζει, που να μας ενδιαφέρει, λέει, είναι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για αυτήν και ό,τι χρειάζεται και για τη σωτηρία των γύρων μας και όχι για να κερδίσουμε μια κάποια θέση, να έχουμε ένα κάποιο αξίωμα ή να χαθούμε μέσα σε διάφορα θέματα. Είναι ενδεχόμενο, συνεχίζει, να το πάθει ένας άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο, δηλαδή να μπερδευτεί με διάφορα θέματα, με διάφορα ζητήματα που φαίνονται ως ένα σημείο ότι είναι χρήσιμα. Ότι αξίζει να ασχοληθεί κανείς με αυτά, ότι αξίζει να δώσει κάποιον χρόνο σε αυτά, αλλά συγχρόνως όμως είναι ενδεχόμενο να παγιδευθεί κιόλας. Όπως επίσης είναι ενδεχόμενο να παγιδευθεί κανείς σε κάποια πλάνη. Οι αιρέσεις είναι γνωστές έξω από την Εκκλησία, αλλά μέσα στην Εκκλησία δεν μπορούμε να πούμε ότι κηρύσσονται αναφανδόν αιρέσεις και αιρετικά πράγματα. Όμως πολλά που λέγονται έτσι όπως λέγονται έχουν δώσει πλάνης. Όπως επίσης πολλά έτσι όπως βιούνται έχουν δώσει πλάνης. Και είναι ενδεχόμενο αν δεν προσέξει κανείς να παρασυρθεί, να μπλέξει, να παγιδευθεί σε κάτι τέτοια και να φαίνεται ότι κάνει κανείς σπουδαία πράγματα ενώ δεν είναι στον δρόμο της σωτηρίας. Σημειωτέων ότι όλα αυτά ο πατήρ Σημεών τα λέει το 1988 και έχει κυλήσει πολύ νερό από τότε στο αυλάκι. Και έχουν πυκνώσει, είναι αλήθεια, τα σκοτάδια και έχουν πυκνώσει οι περιπτώσεις των κακοδοξιών. Σημασία έχει, συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Σημεών, να έχουμε μέσα στην ψυχή μας το αληθινό πνεύμα και όχι πνεύμα πλάνης.
Και σε αυτό να δώσουμε τη ζωή μας. Και σε αυτό να δώσουμε όλους τους σκόπους μας. Χωρίς να επηρεαστούμε, όπως είπαμε και πριν, από εξωτερικά πράγματα. Μήπως κάποιος στενοχωρηθεί, δυσαρεστηθεί, μήπως κάποιος μας παρεξηγήσει, μήπως κάποιος σχηματίσει την α ή τη β γνώμη. Δεν έχει αυτό καμία σημασία. Εκείνο που έχει σημασία είναι να σκεπτόμαστε τη σωτηρία, να κάνουμε το παν για τη σωτηρία της δικής μας ψυχής και τη σωτηρία όλων εκείνων οι οποίοι θα ήθελαν, ας πούμε, να επηρεαστούν από εμάς. Είναι κάτι που σε κάθε εποχή και στη δική μας πρέπει να το προσέχουμε. Όπως λέγαμε, νομίζω τελευταία, όταν κανείς βαθιά μέσα στην ψυχή του αγαπά την αλήθεια, ζητά την αλήθεια. Δεν είναι πολύ δύσκολο να δει ποια είναι η αλήθεια και να την ασπαστεί και με όλη του την ψυχή, με όλες του τις δυνάμεις να εγκολπωθεί την αλήθεια, να ζήσει την αλήθεια και να διαλαλήσει αυτήν την αλήθεια. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Μπερδεύεται κανείς όταν δεν είναι πολύ ειλικρινής η διάθεσή του, όταν από μέσα του χαρίζεται στα πάθη του, στις αδυναμίες του, χαρίζεται στη φιλαυτία του, στη βόλεψή του. Τότε θολώνουν τα πράγματα και δεν βλέπει κανείς ποιο είναι το αληθινό. Ποιο είναι το σωστό. Μπορεί να υπάρχουν πολλά πράγματα σε αυτόν τον κόσμο που μας αποσπούν, που μας εχμαλωτίζουν, που λάμπουν, που μας επηρεάζουν και κυρίως θα λέγαμε ότι μέσα μας υπάρχουν κάποιες δυνάμεις οι οποίες μας παρασέρνουν προς τα εδώ ή προς τα εκεί. Όμως μία ζωή έχουμε. Δεν έχουμε πολλές ζωές. Και μάλιστα δεν έχουμε εξασφαλισμένη τη χρονική διάρκεια της ζωής μας. Δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει αυτή η μία ζωή που έχουμε. Μπορεί να διαρκέσει πολύ, μπορεί να διαρκέσει λίγο, μπορεί να διαρκέσει για χρόνια ακόμη ή να έλθει πολύ σύντομα το τέλος. Δεν επιτρέπεται να έχουμε αυτό το πνεύμα της πολυτελείας και να χάνουμε τον καιρό μας. Επειδή μας χρειάζονται κάποια πράγματα, επειδή ξεγελιόμαστε από κάποια πράγματα. Δεν επιτρέπεται να αφινόμαστε σε μια τέτοια πολυτέλεια. Ο άνθρωπος κάθε φορά που έρχεται εις εαυτόν, κάθε φορά που σκέπτεται τίμια ενώπιον του Θεού χωρίς καθόλου χρονοτριβή, την ίδια στιγμή να βάζει κάτω τον εαυτό του και αν όσο μπορεί να δει βλέπει ότι δεν είναι σωστά στην οδό της σωτηρίας και κάποια άλλα πράγματα τον ξεγελούν, κάποια άλλα πιο πολύ τον παρασέρνουν, να μην διστάζει καθόλου να κόψει τα νήματα που τον δένουν με αυτά τα πράγματα. Και δεν πρέπει να επηρεάζεται, έστω κι αν χάσει, κι αν ζημιωθεί, έστω κι αν δεν δώσει καλή εντύπωση σε κάποιους, έστω κι αν φαίνεται ότι σαν να χάνει τη ζωή του. Κανένας Άγιος δεν επηρεάστηκε από τέτοια δολώματα και δελεάσματα. Κανένας Άγιος. Με ευθύτητα, με ειλικρίνεια και με τιμιότητα όλοι οι Άγιοι ήταν στην οδό της σωτηρίας, όσο κι αν τους στήχιζε. Άλλοτε τους στήχιζε να χάσουν τούτο και εκείνο. Άλλοτε του στήχιζε να χάσουν κάποια μέλη του σώματός του, όπως στήχισε στον Άγιο Μάξιμο, και άλλοτε του στήχιζε την ίδια τη ζωή. Αλλά αυτό καθόλου δεν το σκέπτονταν. Αυτό το πνεύμα λείπει. Ο ληστής, ο καλός ληστής επάνω στο σταυρό, δίπλα στο Χριστό δεν σκέπτεται ότι πάει η ζωή του, ότι πονάει. Και να γινόταν κάτι να γλιτώσει, αλλά καταδικάζοντας πλήρως τον εαυτό του, λέει στον Κύριο, «Μνείς θητή μου, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Και εσύ, όποιος κι αν είσαι, αν αυτό έχεις στην σκέψη σου, αν αυτό έχεις στην ψυχή σου, να σε θυμηθεί ο Κύριος στην βασιλεία του, να ζητάς την βασιλεία του, όπως είπε ο ίδιος ο Κύριος, ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν. Να ζητάς τη σωτηρία σου, να ζητάς το Χριστό και όχι άλλα πράγματα. Αν λοιπόν και εσύ αυτά έχεις στην ψυχή σου, τότε και εσύ θα ακολουθήσεις την οδό των Αγίων και ο Θεός θα σε αξιώσει να πάθεις όπως έπαθαν και οι Άγιοι, ώστε έτσι να αγιαστεί η ψυχή σου και να ζήσεις Αγία ζωή όσο ζήσεις σε αυτόν τον κόσμο και να είσαι μια μαρτυρία για τους άλλους. Και όταν φύγεις από αυτόν τον κόσμο, να ζήσεις αιώνια.
αλλού να πάμε, Κύριε, ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής, το μότιτλο κείμενο το οποίο ξεκίνησε την σημερινή μας ραδιοφωνική συναλληλία, μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο με αυτόν τον τίτλο, στο ιστολόγιο της εκπομπής μας, όπως και το επόμενο κείμενο που ακολουθεί, που έχει τίτλο «Τελευταία επιθυμία» του Ασώτου το Σακί, και έρχεται από ένα παλαιότερο ημερολόγιο άθωνος να μιλήσει μέσα στις ψυχές μας, θαρώ συναφώς με την θεματολογία τη σημερινή μας. Ο νέος μοναχός μας ανοίγει το Κυριακό για να προσκυνήσουμε. Το προσκυνητάρι του Αγίου Προστάτη ασημωμένο δέχεται τις οικεσίες μας. Το πρόσωπο του Ιαματικού Αγίου Παντελεήμονος έχει μια απερίγραπτη ζωντάνια, μια πρωτόγνωρη θέρμη. Μας χαμογελά και μας ευλογεί. Τα θαύματα που οι πατέρες έχουν να εξιστορήσουν είναι αμέτρητα. Το προσμαρτυρούν τα τόσα τάματα που κρέμονται από το στήθος του. Μα και ο Άγιος Χαραλάμπης που φρουρεί και που εδώ τιμάται όλος ιδιαιτέρως, και ο Άγιος Γεράσιμος ο νεομάρτυρας μοναχός, που τελειώθηκε υποφέροντας για την πίστη μας, δεσπόζουν στο γλυκοφωτισμένο Κυριακό. Μπαίνουμε στο ιερό. Εκεί, πίσω από το ιερό βήμα, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας των χαιρετισμών και τα λείψαν πολλών Αγίων. Προσκυνάμε τον Άγιο Αρέθα που μαρτύρησε υπέργυρος. Τον συμβούλεψαν να λυπηθεί τους χρόνους του και να αρνηθεί τον Χριστό. Τότε ο Αρέθας έδωσε γενναία απάντηση. Στη διάρκεια της ζωής μου διέπραξα πολλά αμαρτήματα. Ο Ιησούς Χριστός με καθάρισε από αυτά δια της θυσίας του και με την πίστη μου προς Αυτόν. Και από άνθρωπο απώλειας με έκανε κληρονόμο του ανεσπέρου φωτός και της αιωνίου ζωής. Τώρα μου προσφέρει ακόμα μία τιμή. Μου δίνει την ευκαιρία από τη σάρκα ενός γέροντα να προβάλλει αθλητής, αποδεικνύοντας ότι η ισχύς και η ελευθερία του πνεύματος μπορούν να καταφρονήσουν κάθε άνομη απειλή και βία και να κατεσχύνουν τους δυνατούς της γης. Έτσι μαρτύρησε ο γενναίος αθλητής του Θεού Αρέθας. Μαζί και οι συναυτό μάρτυρες στις αρχές του 6ου αιώνα, 1500 χρόνια μετά, μια ευωδία που κρατά από τότε απλώθηκε εκείνο το μεσημέρι, εκείνο το φθινοπορεινό μεσημέρι στο ιερό του Κυριακού, στη σκήτη του Αγίου Παντελεήμονος, στον Άθωνα. «Από πού έρχεται, Πάτερ, αυτή η ευωδία?» ρωτήσαμε. «Είναι από τα λείψανα του Αγίου Νηπίου, που μαρτύρησε μαζί με τον Άγιο Αρέθα. Ήταν στο μαρτύριο μαζί με τη μάνα του. Της το πήραν από την αγκαλιά και το πέταξαν στη φωτιά. Μόλις το αντίκρισε έπεσε και εκείνη μέσα. Ναι, ευωδιάζει συνεχώς το Άγιο Νήπιο. Τι σημασία έχει η ηλικία μπροστά στου Θεού το μέτρημα, ακόμα κι αν ζήσει κανείς τα 969 έτη του Μαθουσάλα ή τις ελάχιστες μέρες του Νηπίου του Αρέθα. Είναι το ίδιο μπροστά στα μάτια του Θεού. Είναι μια απείρο ελάχιστη σταγόνα μέσα στον ωκεανό της ατελευτήτου ζωής. Αμάραντο, καλήνικο στεφάνι αυθαρσίας κοσμεί όλους τους μάρτυρες του θεοσυλλέκτου στρατού, τους μικρούς και τους μεγάλους. Ελάτε τώρα να προσκυνήσετε και στο οστεοφυλάκιο της σκήτης. Μπήκαμε μέσα. Ειρήνη, γαλήνη, τάξη και σιωπή καρτερούσα την κοινή Ανάσταση, την αιώνια ένωση σωμάτων και ψυχών, εκατοντάδες κάρες σκητιωτών μοναχών αγωνιστών, τοποθετημένες η μια δίπλα στην άλλη, λαμπερές και καθάριες στραμμένες προς την Ανατολή με τον μεγάλο ξύλινο σταυρό να της ευλογεί. Απέναντί τους στιβαγμένα με θαυμαστή επιμέλεια τα οστά των πατέρων, στο διπλάνο δωμάτιο η τελευταία κλίνη, πριν το χώμα. Νεκροκράβατο το λένε. Μα δεν ταιριάζει τίποτα το νεκρό εδώ μέσα. Εδώ φωλιάζει η αληθινή ζωή. Νικήθηκε ο θάνατος. Το τελευταίο στασίδι λοιπόν είναι αυτό. Πριν η αθωνική γη αγκαλιάσει τα αφιερωμένα σαρκία. Κοινό για όλους ανεξαιρέτως. Όλοι τους ακούμπησαν για λίγο πάνω του. Δεν φτιάχτηκε κανένα ιδιαίτερο για κάποιον και αγιάστηκε από όλους, με τελευταίο τον γέροντα Μωυσή τον Αγιορείτη.
Σε ένα ψηλό ράφι βλέπουμε ένα λευκό πάνινο σακί, γεμάτο. «Τι είναι αυτό, πάτερ?» ρωτάμε. «Αυτά είναι τα οστά κάποιου που πριν αρκετά χρόνια έγινε μοναχός στη σκήτη μας. Δεν άντεξε όμως. Δεν άντεξε και γύρισε στον κόσμο. Παντρεύτηκε. Έκανε παιδιά και λίγο πριν κοιμηθεί, μετανοημένος, εξέφρασε την τελευταία του επιθυμία. Να επιστρέψει κάποτε για πάντα στο Άγιο Όρος. Έτσι μόλις του κάνανε την ανακομιδή, τα παιδιά του στείλανε τα οστά του και την κάρα του εδώ και είναι μέσα στο σακί. Μακάρι να κάνει έλεος ο Κύριος, γιατί επέστρεψε ο άνθρωπος και ήλθε εις αυτόν πριν το τέλος. Και ξέρετε, το μοναχικό σχήμα ποτέ δεν βγαίνει από πάνω σου μετά την κουρά, όπως και η ιεροσύνη. Θα είσαι αιώνια μοναχός, αιώνια ιερέας και θα κριθείς τι ουτοτρόπους ως μοναχός και ως παπάς. Προσευχόμαστε γι' αυτόν. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε. Μετρώ αιώνες σκιάματα του Κυριακού το ημίφος. Την ηκεσία μου ακουμπώ στο ασημωμένο στήθος. Στο κημητήρι η σκιά κυπαρισιού απλώνει. Και του ασώτου το σακί μετάνοια φανερώνει. Τελευταία επιθυμία του ασώτου το σακί. Πού αλλού να πάμε, Κύριε? Πού αλλού να επιστρέψουμε? Το φευγιό, η απομάκρυνση, η εγκατάλειψη της πατρικής οικίας και του Θεού Πατέρα. Διαλέγεις και παίρνεις. Ή τον Χριστό ή τον κόσμο, όταν εκείνος γίνεται της ψυχής ο εχθρός. Ο κόσμος ο πλανευτής. Η εκοσμίκευση που άλλοτε παίρνει μπροστά στα μάτια μας σάρκα και οστά και άλλοτε κρύβεται πίσω από λέξεις, συμπεριφορές και αισθήσεις. Και αυτή η μεγάλη παθογένεια της πνευματικής ζωής. Στα αλήθεια, έχουμε αναλογιστεί, αδελφοί μου, πόσο πολύ μας απομακρύνει από τον Χριστό μας. Και μιας και μεταφερθήκαμε νοερός εκεί στο ταπεινό μνημούρι του μακαριστού πατρός Μωυσέως του Αγιορείτου, ένα κείμενο δικό του, πλησιάζοντας προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ο άνθρωπος καλείται ελεύθερα να δεχθεί το φως στη ζωή του, την κοινωνία αγάπης με τον Χριστό που θα του χαρίσει την αληθινή χαρά. Ο Χριστός μας ποτέ δεν επεμβαίνει δυναστικά στη ζωή των ανθρώπων. Οι θελημένα πολλοί, παρασυρμένοι από τα πάθη της ιήσεως και της φυλαυτίας, επέλεξαν το σκοτάδι και όχι το φως στη ζωή τους. Όσοι όμως άφησαν ταπεινά ανοιχτές τις καρδιές τους, δέχθηκαν τη χάρη της υιοθεσίας, γινόμενοι χαριτωμένα τέκνα Θεού.
πρόκειται για πράξη αναγεννητική και μεταμορφωτική, προσωπικής αναστάσεως και ανατάσεως, για νέο τρόπο υπάρξεως του ανθρώπου στη χαρισματική κοινωνία του Θεού. Ο Χριστός από αγάπη προσέλαβε στη Θεία του φύση την ανθρώπινη, δίχως την αμαρτία, όχι για να την αφομοιώσει, αλλά για να μας παρουσιάσει τον αληθινό άνθρωπο και να τον ανυψώσει με την ένδοξη Αναστασή του στα δεξιά του ουρανίου Πατρός. Ο αναστηθής Χριστός, η αυτοαλήθεια, μας δωρίζει νέο τρόπο υπάρξεως. Ο πιστός, μετέχοντας σε προσωπική κοινωνία με τον ζώντα Χριστό, χριστοποιείται, χαριτώνεται, αγιάζεται. Μόνο τότε και έτσι ο άνθρωπος ζει την αληθινή ζωή, την Χριστοζωή, για την εκρόνητη ζωή της αμαρτίας, των αντίθεων παθών, του φοβερού εγωκεντρισμού και του αυτονομιστικού ατομισμού. Ο αληθινός χριστιανός δεν ζει για τον εαυτό του, αλλά για τον υπέρημον αποθανόντα και αναστάντα Κύριον. Συνδεόμενος θυσιαστικά με τον Σταυρό Αναστηθέντα Χριστό, ζει την προσωπική του αναγέννηση και ανάσταση. Με την Ανάσταση του Χριστού, την ακράδαντη πίστη σε αυτή και τη ζωή της χάριτος, λαμβάνουμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Μας τα αναφέρει λεπτομερώς ο Θεσπέσιος Απόστολος Παύλος στην ωραία επιστολή του προς τους Γαλάτες. Ο καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Τα χαρίσματα δεν είναι απλά συναισθήματα, αποτελέσματα ωραίων σκέψεων. Είναι η Θεία Χάρη, η ευλογία του Θεού, οι ουράνιες δωρεές στον ταπεινό αγωνιστή, στον σταυροφόρο και σταυρωμένο χριστιανό. Είναι τα δώρα που δεχόμαστε μέσα στην Εκκλησία με την Ανάσταση του Χριστού. Χριστός χριστιανούς χαρά χαρίζει. Του μακαριστού και μελιρίτου πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου, κάποτε όταν ήμουν μικρός είχα μια απορία η οποία με βασάνιζε. Ήταν η εξής. Άκουγα για τον Αντίχριστο, άκουγα για το τέλος του κόσμου, για τη Δευτέρα Παρουσία. Άκουγα από τους απλούς ανθρώπους ότι ο Αντίχριστος θα σφραγίσει τους δικούς του ανθρώπους και όσοι έχουν τη σφραγίδα του Αντιχρίστου δεν θα μπουν στην Βασιλεία του Θεού. Όλα αυτά τα άκουγα και μου δημιουργούσαν την εξής απορία. Μα καλά, τόσο χαζοί θα είναι οι χριστιανοί να παραδοθούν στον Αντίχριστο. Αλλά όμως αγαπητοί μου, συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, όταν μεγάλωσα κατάλαβα ότι δεν ήταν τόσο απλό το πράγμα. Αν θέλετε, στο βάθος είναι απλό, αλλά το κάναμε εμείς οι άνθρωποι πολυσύνθετο. Δηλαδή, από τη στιγμή που μέσα στη ζωή μας δεν θα έχουμε σωστή χριστιανική τοποθέτηση και τα βιώματά μας δεν θα είναι χριστιανικά, δεν θα έχουμε αγάπη μέχρι θανάτου στον Ιησού Χριστό και πίστη, είναι πολύ επόμενο μέσα σε μια χαλαρωμένη ζωή που ζούμε, αν τύχει κάτι στην πορεία μας να σκοντάφτουμε. Με άλλα λόγια λέγεται σκανδαλιζόμαστε και σκανδαλιζόμαστε θα πει σταματάμε. Γιατί σκοντάφτω θα πει κάπου σκοντάφτω σε ένα σκάνδαλο. Πέφτω, δεν σηκώνομαι και μένω εκεί, πεσμένος. Έτσι το κατάλαβα πάρα πολύ καλά τώρα και κάθομαι και βλέπω σήμερα τους ανθρώπους και λέω: άνθρωπε, αδελφέ, ξέρεις εκεί που πηγαίνεις ότι εκεί είναι μια προδρομική κατάσταση του Αντιχρίστου? Ξέρεις ότι ο τρόπος με τον οποίο κινείσαι παρασκευάζει τον δρόμο του Αντιχρίστου? Μα δεν σε πιστεύουν, μα δεν σε καταλαβαίνουν. Τώρα το κατάλαβα αυτό. Οι άνθρωποι απιστούν. Η κοσμικοποίηση, η εκκοσμίκευση είναι ο καλύτερος τρόπος να φτάσουμε στο σκάνδαλο.
Έχουμε θαρώ λίγο χρόνο για να διαβάσουμε ένα απόσπασμα από ένα παλαιότερο κείμενο του πατρός Χρυσοστόμου Μαϊδόνη με τίτλο «Η αίρεση της εκοσμίκευσης». Η εκοσμίκευση είναι η ρίζα κάθε αιρέσεως και ψευδοδιδασκαλίας. Η πτώση του ανθρωπίνου γένους είναι εκοσμίκευση. Έτσι και κάθε εκοσμίκευση είναι πτώση. Ο κόσμος απορροφά την Εκκλησία και δεν μεταμορφώνεται από αυτήν. Η εκοσμίκευση δρά εντός της Εκκλησίας. Θέλει να έχει λόγο για την Εκκλησία, τη στολώνει την αυτοσυνειδησία, την αποπροσανατολίζει και μετατοπίζει το κέντρο από τον Χριστό στον άνθρωπο. Στην εκοσμίκευση βρίσκεται η Εκκλησία όταν πάβει η Εκκλησία να είναι το αλάτι της γης και γίνεται γήινη. Καταπατείται υπό τον ανθρώπο, απορροφάται από τον κόσμο. Γίνεται το παιδί για όλα τα θελήματα της δέσποινας, της φιλαυτίας, της εκοσμίκευσης. Εγκλωβίζεται στη λογική όχι τι θέλει ο Θεός, αλλά το τι θέλει ο κόσμος. Καθαρά εγκλωβισμό στη φθορά και στο θάνατο. Έτσι η εκοσμίκευση είναι μια κατάσταση ανυπαρξίας και θανάτου. Θέλει την Εκκλησία να σπάζεται και να ακολουθεί ό,τι εύκολο, μέτριο, απλό και πρόχειρο αγαπούν, θέλουν οι άνθρωποι και όχι αυτό που θέλει ο Θεός. Κληρική και λαϊκή, άγευστη της Ορθοδόξου Πνευματικότητος, μετατρέπουμε την Εκκλησία σε ανθρώπινο οργανισμό, ταμείο κοινωνικής πρόνοιας, πολιτικό δραστήριο γραφείο που δίνει συνεχώς συνεντεύξεις κάνοντας δηλώσεις επί παντός επιστητού, χαμογελώντας προς πάντας, ώστε όλοι να μας συγχαίρουν και να μας επιθυμούν. Πνεύμα τελείως αντιευαγγελικό. Η εκοσμίκευση εμφανίζεται σαν απευθείας άρνηση του Θεού και αυτό είναι που την κάνει δυσδιάκριτη. Δεν βάλει κατά μέτωπο, δεν αρνείται τα δόγματα, αρνείται όμως τον ορθόδοξο τρόπο ζωής. Ιδεολογικοποιεί τα δόγματα και δεν τα θεωρεί προτάσεις ζωής. Αποκόβει τη ζωή από την αλήθεια της πίστεως και ζει όπως θέλει και κατά το δοκούν. Αυτό συνεπάγεται, ακούστε αυτό αδελφοί μου, αλλαγή θρησκείας, χωρίς εξωτερική αλλαγή του δόγματος. Η εκοσμίκευση είναι η απώλεια του πνεύματος της αληθινής μετανοίας, οπότε ο άνθρωπος παραμένει στο εντάφθα και δεν προχωρεί στο εκεί, στην αλλαγή ζωής. Χάνεται το ησυχαστικό πνεύμα του ασκητικού μόχθου, του πένθους, των δακρύων και του αγώνα για την κάθαρση. Στην εκοσμίκευση ο άνθρωπος δεν φλέγεται από τον πόθο οράσεως του Θεού. Δεν ζητάει κάτι υψηλότερο και βαθύτερο. Ευχαριστείται στο κατώτερο, στο λιγότερο. Αξιολογεί τη λατρεία και τελικά την ίδια την Εκκλησία ως έναν φορέα μεταξύ των άλλων για την εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών. Αξιολογεί με το μέτρο της κοινωνικής χρησιμότητας σε σύγκριση με το κοινωνικό έργο της παιδείας, των σοφρονιστικών συστημάτων ή της αστυνομίας. Παραποιεί το ορθόδοξο φρόνημα και νοθεύει τα εκκλησιαστικά κριτήρια. Η ιδιότητα του χριστιανού δεν είναι τότε μορία και σκάνδαλο, αλλά το «ειν». Το αγγλικό. Καταντά μια εξωτερική φαρισαϊκή συμμόρφωση σε ηθικά πρότυπα, ένταξη στο κλαμπ των καλών παιδιών, των τακτοποιημένων, παράγοντας ομαλότητος, δηλαδή υποκρισίας. Ο λόγος του Χριστού μας «Ιτελώνε και υπόρνε προάγουσιν ημάς στην βασιλείαν των ουρανών» τους φαίνεται ακατανόητος. Οι εκοσμικευμένοι χριστιανοί είναι οι χριστιανοί του Ντοστογεύσκη, οι οποίοι αν ξαναρχόταν ο Χριστός, θα τον σταύρωναν και πάλι. Αποσπάσματα από αυτό το κείμενο του πατρός Χρυσοστόμου Μαϊδόνη και το περιοδικό «Διάλογος», τεύχος 28/2002. Θυμόμαστε τώρα στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής μια παλαιότερη ραδιοφωνική μας συνοδοιπορία με τίτλο «Διάλεξε και πάρε». Υπάρχουν και στις μέρες μας
τις τόσο ζωφερές, τις τόσο σκοτεινές, λόγοι και ρήματα που ακούγονται από το στόμα του Χριστού μας μέσα στο Ευαγγέλιο Του, αλλά και λόγοι που βγαίνουν από χείλη ταπεινών του κόσμου, που κάνουν κάποιους να γονγίζουν και να δυσανασχετούν. Θα μείνουμε δίπλα στον Κύριό μας. Όταν θα μας ρωτήσει ξανά αν εμείς επιθυμούμε να φύγουμε με τους πολλούς, τη συντριπτική πλειονότητα που στους φαινομενικά αποκρουστικούς, διχαστικούς λόγους του ταχαίως απομακρύνονται από δίπλα του. Μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε? Ήρθαν στις μέρες μας οι θύελες και οι φουρτούνες. Ήρθαν και πάλι οι δύσκολες αποφάσεις. Θα μείνουμε λοιπόν δίπλα στον Κύριό μας, στο φως του αληθινού, ακόμα κι αν φύγουν οι περισσότεροι γονγίζοντας. Μικρά ζύμη όλων το φύραμα ζυμί. Και θα θυμόμαστε πάντοτε τον γενναίο Πέτρο, τον μετανοημένο Πέτρο, εκείνον που έκλαιγε γοερά όταν άκουγε το λάλημα του πετινού. Θα θυμόμαστε πάντοτε την αυθόρμητη, την αληθινή, τη γνήσια απάντησή του σε εκείνον τον παραπονεμένο λόγο του Χριστού μας. Θα θυμόμαστε την ομολογία του Ορθοδόξου Τριαδικού Κυρίου, του Υιού του Ζώντος Θεού, μαζί του έως εσχάτων. Πού αλλού να πάμε, Κύριε? Πού αλλού να πάμε? Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου. Το φωτί σου, οψώμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.